Καραπιάλης κάνει την παλιά, δεν μπόρεσε να πιάσει την κεφαλιά ο Αλεξανδρής. Ο Μπατίστα γυρίζει, 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 57ο λεπτό. Έγινε το λάθος από πλευράς παιχτών Άρη, ο Γκόλιας Μουβόλης μπήκε, πιάνει το σούτ, ένα τρομερό σούτ, τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Καραπιάλης τώρα, Καραπιάλης μόνος του, πλασάρι, 2-0. Ο Άρης και πάλι στο προσκήνιο με τον Ιβάν και τον Μιλόγεβιτς. Μιλόγεβιτς για τον Τουτζιάρη και ο Άρης μειώνει σε 2-1. Ο Μαναγκός αφήνει για τον Μάρκο. Ο Μάρκος κάνει πολύ ωραία παλιά για τον Βαζέχα στην περιοχή. Πάντα ο Βαζέχα περνάει και τον Απαδιωτάκη. Κάνει τώρα το γύρισμα για τον Δόνη και το 1-0 για τον Παναθηναϊκό. Εκτελεστής ο Γεωργιάδης. Αμιλά, εκτελεσμένο, επιμπαλαστρώνεται στο Βαζέχα. Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό από το σούτ του Βαζέχα. Ο Αποστολάκης ψάχνει, βρίσκει τον Βαζέχα στην περιοχή. Πολύ ωραίες κινήσεις από τον Βαζέχα. Μπαίνει στη φάση και ο Δόνης. Το σούτ από τον Αποστολάκη, το 3-0. Ο Αποστολάκης που βρίσκει τον Βαζέχα. Ο Βαζέχα για τον Δόνη. Ο Δόνης σε καταμέτωπο επίθεση, 4-0. Ο Μάρκος που κάνει μια ωραία τρίπλα, βρίσκει διάδρομο, κάνει και ένα σούτ με φάλσο, καταπληκτικό γκολ, το 5-0 για τον Παναθηναϊκό. Ο Πάντης που δεν έχει στήριγμα άλλο από τον Τζούλη, ο Τζούλης βγαίνει, θαυμάσιο γκολ από τον Τζούλη, το 5-1, το γκολ της τιμής για τον Πανιόνιο. Λάθος που κάνει ο Φακής, ο Βαζέχα πολύ κοντά και πετυχαίνει το 6-1. Ο Βελέτζα σε καλή θέση χάνει την μπάλα, Καρασαβίδη, σούτ και γκολ. Είναι το 1-0 για τον Απόλλωνα μόλις το δεύτερο λεπτό. Κοβάσεβης. Μπαίνει μόνος ο Κοβάσεβης, πολύ ωραία. Κοβάσεβης κοντά στο 2-0 και το πραγματοποιεί. Βελέτζας. Με τοπικά ο Βελέτζας θα μπει στην περιοχή του Εθνικού. Εντυπωσιακά ο Βελέτζας πραγματοποιεί το 3-0 μετά από ένα θαυμάσιο σόλο. Γιουκούδης για τον Ζαφυρίου που είναι σε καλή θέση. Ζαφυρίου κάνει και το σουτ και είναι το 0-1 για τον ΠΑΟΚ στο 56. Βαν Ρόι, παλιά για τον Αναστασιάδη. Δεν υπάρχει περίπτωση offside. Ξεφεύγει από τον τερματοφύλακα του Ιωνικού. Αναστασιάδη σε κενή εστία. Είναι ο Καλίκας μπροστά του και το 0-2 για τον ΠΑΟΚ στο 78ο λεπτό. Πετσάνοβιτς. Το σούτα του Πετσάνοβιτς μπαλαστά. Δίθηκε 1-0. Ο Ηρακλής προηγείται στο 30ο λεπτό της δόξας δράμας με 1-0. 36ο λεπτό κόρνερ για τον Ηρακλή. Με τσέκη στην πρώτη κεφαλιά. Και στη δεύτερη Παπαδόπουλος Γιώργος. Το σούτ την μπάλα σταδίθηκε 2-0 από τον Πετσάνοβιτς. Σακελαρίδης, εντυπωσιακή προσπάθεια του, κάνει το γύρισμα από κοντά το 3-0 από τον Μιρτσέκη. Κρίστοβιτς στη σέντρα, η κεφαλιά το 3-1 με τον γκολ αυτό του Λέκοβιτς. Μούτας με την μπάλα, αφήνει στο Κιάσο, σουτάρει ο Κιάσος και μπάλα στα δίχτυα του Σπανίδη. Κόρνερ ο Μούτας, κεφαλιά ο Μαχλάς και ο Θωμαΐδης πετυχαίνει το δεύτερο γκολ για την ομάδα του Όφη. Προσπαθεί να περάσει ο Αλβέρτης, πέρασε, είναι πολύ καλή προσπάθειά του, μπαίνει προς τα μέσα, θα πλασάρει τον Καρκάνη, θα ανοίξει το σκορ, ο Αθηναϊκός 1-0. Αλβέρτης συγκλίνει προς τη μεγάλη περιοχή, περνάει, έξοχη προσπάθεια τον Αλβέρτη, πλάσε, 2-0, προσωπική υπόθεση του Μιχάλη Αλβέρτη το σημερινό παιχνίδι. Βοηθάει ο Τεγκελίδης, βγάζει πολύ ωραία παλιά για τον Βιλανάκη, τέτα τέτ με τον Πλιώτα, σουτάρει 2-1. 9 λεπτά ακόμα, φάουλ για τη Σκονταξάνθη. Ζαλέσκι πάνω στην μπάλα. Δύο φορές έχει σκοράρει φέτος από χτύπημα φάουλ. Απευθείας ο Πλιώτας, τραγικό το λάθος του. 2-2. Η Σκονταξάνθη ισοφαρίζει στο 81. Ο Παπαδόπουλος. Πάντα ο Παπαδόπουλος με τον Ανανιάδη. Κάνει τη σέντρα. Ο Τσολάκοβιτς δεν μπορεί. Η μπάλα για τον πέτα και πάλι. Τσολάκοβιτς στο σούτ 1-0. Κούτουλας που κάνει τη σέντρα για τον Τσάρτα. Τσάρτα στρώνει την μπάλα. Κάνει το δυνατό σούτ 1-1. Νασιόπουλος που έχει το Κωνσταντινόπουλο μπροστά του, τον απέφυγε. Νασιόπουλος κρατάει την μπάλα, περνάει τους πάντες και τα πάντα 2-1. Έμπαιγε την Ελλάδα, αφήνει πίσω στον Μιτσιμπόνα, η σέντα στην περιοχή, πετάγεται τον Τασίλβα και με κεφαλιά δίνει το προβάδισμα στη Λάζα. Προβίδας τώρα, αποφεύγει τον Σπύρο Γκουλή και τον Μαρτινέο, το σούτ απάνω στον Κατσιπάνο και από κοντά ο Στόικα το 0-2. Η Λιβαδιά στην επίθεση, ο Νίκος Γκουλής από κοντά θα σημειώσει το τελικό 1-2. Με τον αγώνα Ολυμπιακού Άρη συμπληρώθηκε η νικήτρια στήλη του δελτίου Προπό που είναι